Ολοκληρώθηκε στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης η διαδικασία πραγματοποίησης τεστ κορονοϊού από το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Προτεραιότητα είχαν εργαζόμενοι της βιομηχανίας κρέατος όσοι ήταν αρνητικοί στο πρώτο τεστ που έγινε πριν από λίγες ημέρες. Στην αίθουσα βρέθηκαν τρία συνεργεία του ΕΟΔΗ και η διαδικασία του κάθε τεστ διήρκησε περίπου 2 λεπτά. Αυτό είναι σήμερα εκ νέου δείγματα από άτομα τα οποία είχαν συσχετισμό με την γνωστή επιχείρηση η οποία ήταν το πρόβλημα, που δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Περίπου στις 10 η ώρα το πρωί έφτασε στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης, κλιμάκια του ΕΟΔΗ, προκειμένου να εξετάσουν τους εργαζόμενους της βιομηχανίας που δραστηριοποιείται στα Μισιανά, οι οποίοι βρέθηκαν αρνητικοί στον κορονοϊό. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, εξετάστηκαν περίπου 100 άτομα στον αριθμό, ενώ τα αποτελέσματα θα βγουν σε 2 με 3 ημέρες. Έχει 2 κόμοι από την Ξάνθη και 1 της Καβάλας για να κάνουμε επανέλεγχο στα άτομα που βγήκαν αρνητικά στα τεστ της Πέμπτης όσον αφορά το εργοστάσιο που είχε τα κρούσματα, τα θετικά. Οπότε μιλάμε τώρα αποκλειστικά για εργαζομένους βιομηχανίας. Ναι, αποκλειστικά. Σήμερα αυτό θα κάνουμε. Από εκεί πέρα θα γίνει με επανεξέταση κάποιος επανέλεγχος και μετά ένας επανασχεδιασμός για το τι θα γίνει περαιτέρω. Με τους συγγενείς τι ακριβώς γίνεται, θα γνωρίζετε αν θα γίνουν έλεγχοι. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω σε αυτό εδώ το ερώτημα, αλλά σίγουρα το εξετάζει ο ΕΟΔΗ και θα κάνει τις κινήσεις που πρέπει. Πόσα άτομα σήμερα θα έλεγξετε? Περίπου 100 από όσο γνωρίζω. Τα αποτελέσματα πότε ακριβώς θα βγουν? Σε 2 με 3 ημέρες θα τα γνωρίζουμε. Βρισκόμαστε εδώ στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης, όπου έχουν έρθει 2 κλιμάκια του ΕΟΔΗ για να κάνουν κάποια τεστ σε συμπολίτες μας. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι και από τα χθεσινά αποτελέσματα όντως η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Δεν χρειάζεται πανικός ούτε φόβος. Από την άλλη όμως δεν χρειάζεται και εφησυχασμός. Βλέπω ότι τις τελευταίες ημέρες, και θέλω να, για αυτόν τον λόγο να ευχαριστήσω και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι οι εκκλήσεις που κάναμε στους συμπολίτες μας να φοράνε μάσκα, να κρατάνε αποστάσεις και να πλένουν τακτικά τα χέρια τους, πιάνουν τόπο. Τουλάχιστον από προχθές βλέπω ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας φοράνε μάσκα. Αυτό είναι ένα καλό μήνυμα. Επομένως, υψώνουμε τείχος κατά του κορονοϊού, κατά του COVID-19. Η Καβάλα, η περιφερειακή ενότητα Καβάλας και Θάσου παραμένει ως προορισμός υγειονομικά ασφαλής και αυτό πρέπει να περάσουμε το μήνυμα σε όλους τους συμπολίτες μας. Εξετάζονται αποκλειστικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικά. Οι κάτοικοι στα Μισιανά ζητούν να έρθει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και να ελέγξει όλους τους κατοίκους. Έχετε ενημερωθεί για κάποια τέτοια κίνηση ή αν όχι θα την επιδιώξετε? Κοιτάξτε να δείτε, δεν χρειάζεται, επαναλαμβάνω, πανικός και δεν χρειάζεται τον κόσμο ξαφνικά να τρέχει να κάνει τα τεστ για να μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Είναι αδύνατον, όπως ξέρετε, να πάρθουν 8 και 10 εκατομμύρια δείγματα. Επαναλαμβάνουμε, ο ΕΟΔΗ και η πολιτική προστασία ελέγχει το φαινόμενο. Όπου βλέπετε ότι υπάρχει πρόβλημα, σπέβδει και παίρνει δείγματα και ελέγχει τη ροή των πραγμάτων. Αυτό που συστήνουμε και εμείς σαν Δημόσια Υγεία της Περιφέρειας είναι να τηρούν με αυστηρότητα τα μέτρα, επαναλαμβάνω, για να μην έχουμε τα γνωστά κλεισίματα, γιατί στην περιφέρειά μας το βιώσαμε, αν θυμάστε καλά, στις περιοχές της Ξάνθης το παρόντι, και επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι καλύτερο. Για να αποφευθούν τέτοια φαινόμενα στην Ξάνθη. Για να αποφευθούν τέτοια φαινόμενα, επαναλαμβάνω, πιστή εφαρμογή των μέτρων προς το παρόν και αν έχουμε οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε και εμείς και ο ΕΟΔΗ και η πολιτική προστασία, αν χρειαστεί να επέμβουμε για περαιτέρω μέτρα. Αρκετοί ήταν αυτοί που περίμεναν απέναντι από την αίθουσα Νικόλαος Μάρτης, ωστόσο παρατηρήθηκαν και φαινόμενα συνωστισμού.